Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι της ΦΝΕΒ, σήμερα γράψατε ιστορία! Είτε ασφυλαστική, είτε πρώτη δύναμη πανελλαδικά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά! Είτε πρώτη δύναμη με βάση τα αποτελέσματα που έχουν βγει μέχρι στιγμής στα Ιδρύματα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Πηγαιά, στην ΑΣΟΕ, στο Διεθνές Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο Παθών, στο Πανεπιστήμιο Λονδίνων, και η κατανέμιση συνεχίζεται με την παθολογία και την πρώτη δύναμη και σε άλλα ιδρύματα. Σύντροφοι και φίλοι, σήμερα στέλνουμε μήνυμα ελπίδας και αισιοδοξίας στον ελληνικό λαό, σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες. Τα καταφέραμε, στείλαμε μήνυμα, αποδείξαμε ότι η νέα γενιά τιμάει και συνεχίζει τους αγώνες, προχωράει μπροστά, στείλαμε μήνυμα τιμωρίας και καταδίκησης της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων, αλλά και μήνυμα αγώνα και διεκδίκησης για τις σπουδές και τη ζωή που έχουμε ανάγκη. Η παράταξη της κυβέρνησης, η Δάπνου του Φουκού, είναι για δεύτερη χρονιά δεύτερη. Οι νοθήνες, το μαγείρεμα των αποτελεσμάτων, οι εκβιασμοί και η εξαγορά δεν έπιασαν τόπο. Του ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για άλλη μια χρονιά να περάσει τα λευκά, αποδεικνύοντας ότι οι φοιτητές δεν περιμένουν σωτήρες, παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους. Συνεχίζουμε λοιπόν δυναμικά. Κάναμε το βήμα και στις 21 του Μάη ήρθε η ώρα να κάνουμε το άλμα, γιατί οι φοιτητές είμαστε ήδη νικητές και μπορούμε με δυνατό ΚΚΕ να κάνουμε για άλλη μια φορά πράξη το σύνθημα, μόνοι τους και όλοι μας. Κάνουμε λοιπόν τη νύχτα μέρα, τις λίγες μέρες που απομένουν, να φτάσει αυτό το αισιόδοξο μήνυμα παντού, να φτάσει αυτό το αισιόδοξο μήνυμα σε κάθε αμφιθέατρο, να είναι χιλιάδες περισσότεροι οι φοιτητές που θα πάνε με το κόκκινο ψηφοδέλτιο, με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στην κάλπη. Καλούς αγώνες, αναλαμβάνουμε μεγάλες ευθύνες για την ανασύνταξη του φοιτητικού κινήματος, για να βρουν δικαίωση οι αγώνες μας, για να μπορέσει η νέα γενιά να ανασάνει. Θα νικήσουμε.